Επανήλθε σήμερα η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας στο θέμα των κατασκευών που έγιναν πρόσφατα στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου Ξενία, ζητώντας και πάλι από τον Αντιδήμαρχο Πολιοδομίας Γιώργο Δανιλόπουλο να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν άδεια ή όχι. Πρόκειται για δύο κατασκευές στο δυτικό τμήμα του ξενοδοχείου που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση και είναι σχεδόν αδύνατο στους διερχόμενους να δουν τι συμβαίνει πίσω από την περίφραξη. Οι συγκεκριμένες κατασκευές είναι ένα ξύλινο οίκημα και μια τσιμεντένια βάση. Η περιβαλλοντική πρωτοβουλία ζητά από τη Διεύθυνση Πολιοδομίας να απαντήσει για το αν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές. Η δεύτερη ανακοίνωσή μας ήρθε ακριβώς για το λόγο ότι ο κ. Δανιλόπουλος δεν απάντησε στην πρώτη. Ρωτούσαμε λοιπόν στην πρώτη ανακοίνωση εάν κάποιες κατασκευές μέσα στον χώρο του Ξενία έχουν νόμιμη άδεια και αν όχι τι προτίθεται να κάνει. Αυτό το ρωτήσαμε διότι ο κ. Δανιλόπουλος είχε πει γιατί δεν κατήγγειλαν οι πολίτες από χαρακτηρισμό οικοπαίδων απέναντι από το Ξενία. Από πού και ως πού οι πολίτες να το γνωρίζουν αυτό. Αλλά αφού θέλει καταγγελία ο κ. Δανιλόπουλος, την έχει. 10 μέρες τώρα, σιγή ηχθείως. Επιχειρήσαμε αρκετές φορές, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη εβδομάδα που αποκαλύφθηκε το θέμα, να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τι να πει κανείς για μια δημοτική αρχή, η οποία έχει δώσει ένα ολόκληρο χώρο που έχει κατασκευαστεί η πισίνα, κοινόχρηστο χώρο που ανήκει στους πολίτες, τι να πει τώρα για τις αυθαίρετες κατασκευές μέσα στο Ξενία.